και από τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν φτιάξει την επιστημονική ομάδα τη δική μας, άρα συνεργασία τεχνικών υπηρεσιών και των συναδέλφων οι οποίοι, και των συνεργατών που έχουμε, που είναι στην ομάδα αυτή, ο οποίος προγραμματισμός πιστεύω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος στην προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση και από την εταιρεία την HVA για να φτιαχτεί το τελικό πλάνο, το οποίο μας το παρουσίασαν πριν από 2 ώρες η Ολλανδική εταιρεία και το οποίο θα το πάρουμε σε αναλυτική μορφή μέσα στις επόμενες μέρες, μπορεί και σήμερα, για να μπορέσουμε να κουμπώσουμε αυτά τα οποία εμείς προτείνουμε, με αυτά τα οποία προτείνονται, για να αποφασιστεί τελικά από την πολιτική ηγεσία την κυβέρνηση ποια θα είναι η προτεραιοποίηση των έργων για να μπορέσει η Θεσσαλία να θωρακιστεί από παρόμοια φαινόμενα. Πρώτα-πρώτα ήθελα να σας βάλω στο σκεπτικό, αν θέλετε να δώσετε την πρώτη διαφάνεια, να φαίνεται, σας παρακαλώ. Δεν φαίνεται όμως αρκετά. Ναι, τώρα φαίνεται. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι τα οποία θα τα πάρετε και γραπτά και σε δελτίο τύπου, άρα μην αγωνιάτε να τα γράψετε, θα τα πάρετε μόλις τελειώσουμε και γραπτά όλα αυτά τα πράγματα και θα κάνετε την επιλογή σας. Επομένως έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι ουσιαστικά 4 διαφορετικά προβλήματα. Είναι ο συνεχιζόμενος κίνδυνος πλημμυρών και καταστροφής του 50% των καλλιεργειών στα πλέον γόντιμα, πυρηνά και αρδευόμενα εδάφη της Θεσσαλίας, τη δραματική μείωση της διαθεσιμότητας του αρδευτικού νερού λόγω υποβάθμισης των υδροφορέων, κυρίως είναι διαχρονικό, που αυτή τη στιγμή από ό,τι υπολογίζεται από τους επιστήμονες έχει φτάσει περίπου στα 3 δισεκατομμύρια κυβικά το έλλειμμα του υπόγειου υδροφορέα, τη διάβρωση και ρημοποίηση των τεραστίων επιπτυνών επτάσεων λόγω αποψήλωσης και υποβάθμισης του εδάφους, χαρακτηριστικό ότι στον ομό Λάρισας η εγκατάλειψη 750.000 στρεμμάτων από σιτηρά την τελευταία 20ετία. Και τέταρτον, την υποβάθμιση της γονιμότητας των περισσότερων εδαφών κάτω από μια εφορική καλλιέργεια με συνεπακόλουθη τεράστια αύξηση των εισρωών και του νερού.